διαμόρφωση προεδρικών δάσεων εξειδικευμένη τροπολογία. Ο κ. Αραγών έχει μεταπτυχιακό σε μετάφραση και δερμηνία, είναι υπότροφος ερευνητής του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας, απασχολείται στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας της Ισπανίας, Σχολή Μετάφρασης και Δερμηνίας. Η θέση που κατέχει είναι υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής. Οι περιοχές του ενδιαφέροντος του είναι λεξικογραφία, ορολογία, εξειδικευμένη μετάφραση, αναπαράσταση της γνώσης, ελληνικές σπουδές. Κύριε Αραγών, έχετε το λόγο. Το εκολέξικον είναι μια γνωσιακή βάση ορολογίας για το περιβάλλον, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη επικοινωνιακών και γνωσιακών αναγκών διαφόρων χρηστών, όπως μεταφραστών, κειμενογράφων τεχνικών εγχειριδίων, ακόμα και με περιβαλλοντολόγων. Προς το παρόν, περιέχει 3.300 έννοιες, concepts, και 15.700 όρους στα ισπανικά, αγγλικά και γερμανικά, που συγκεντρώνονται σε μια πολυτροφική διεπαφή με διάφορα είδη πληροφοριών. Προς το παρόν, η συγκεκριμένη βάση τροφοδοτείται με όρους από 4 γλώσσες, νέα ελληνικά, ρώσικα, ολλανδικά και γαλλικά. Η δική μας γνωσιακή βάση ορολογίας, κατά τους Μέγερ και άλλους, οι γνωσιακές βάσεις ορολογίας θα πρέπει να αντικατοπτρίσουν ενοιολογικές δομές οι οποίες προσυδειάζουν με τον τρόπο που οι έννοιες συσχετίζονται στον ανθρώπινο νου. Από νευρολογική άποψη, μια έννοια παράγει ένα ευρύ φάσμα πλαισιωμένων ενοιολογήσεων σε συγκεκριμένα συγκείμενα, το οποίο καθορίζει τον τρόπο, τον τύπο και τον αριθμό των ενιών προς συσχέτιση. Συνεπώς, οποιαδήποτε θεωρία για την ανάκτηση και τη γνώση εξειδικευμένων ενιών, καθώς και ο σχεδιασμός γνωσιακών πόρων, θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι συνασιολογικές πληροφορίες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Επιπλέον, επειδή η κατηγοριοποίηση είναι εκφύσεως μία δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από το συγκείμενο, η διαδικασία απεικόνησης και ανάκτησης εξειδικευμένων ενιών όρων θα πρέπει να εστιάσει στις διαφοροποιήσεις του συγκειμένου, δηλαδή στο ενοιολογικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς γνωσιακούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν. Αυτή η άποψη συμβαδίζει με την αντίληψη της γλώσσας ως ενεργής διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία το σημενόμενο εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση της γλωσσικής μορφής. Με άλλα λόγια, το κάθε εκφώνημα δεν περιέχει μία συγκεκριμένη έννοια. Αντιθέτως, περιέχει ένα σημασιολογικό δυναμικό, το οποίο θα εκμεταλλευτεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το συγκείμενο του λόγου. Η γλωσσολογική κοινότητα έχει συζητήσει ευρύτατα για την έννοια του συγκειμένου. Ωστόσο, όλες οι προσεγγίσεις δείχνουν να ορίζουν το συγκείμενο ως μια δυναμική κατασκευή. Παρ' όλα αυτά, οι ορολογικές βάσεις συχνά περιορίζονται σε ενοιολογικές σχέσεις γένους, είδους και όλου μέρους, ενώ η δυναμικότητα ενιών αντικατοπτρίζεται πλήρως μέσω των μη ιεραρχικών σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με έννοιες κίνησης, δράσης και αλλαγής, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ανθρώπινη εμπειρία και ενοιολογικά γνωρίσματα που γίνονται άμεσα αντιληπτά. Perceptually salient conceptual features. Η ενοιολογική συγκειμενοποίηση των λιμάτων του εκολέξικον διαρθρώνεται σε τομείς που βασίζονται στον ρόλο και συγκειμενικούς τομείς, ενώ η ορολογική συγκειμενοποίηση βασίζεται σε συγκειμενικούς τομείς και καταστάσεις χρήσεων. Συνεπώς, το συγκείμενο είναι διμερές, επειδή λαμβάνουμε υπόψη το αναφορικό συγκείμενο των έννοιων στον πραγματικό κόσμο, ακόμα και το επικοινωνιακό και γνωσιακό συγκείμενο των χρηστών. Το εκολέξικον. Στο εκολέξικον, όλη η γνώση που εξάγεται από το δικό μας εξειδικευμένο σώμα κειμένων έχει οργανωθεί σε μακροδομικό επίπεδο. Από αυτό απορρέει μια δομή βάση πλαισίου, frame-based structure, ή πρωτοτυπικό συμβάν του τομέα, δηλαδή το περιβαλλοντολογικό συμβάν, το οποίο προσφέρει ένα πρότυπο εφαρμόσιμο σε όλα τα επίπεδα δόμησης πληροφοριών με γνώμονα τις διαδικασίες. Οι μακροκατηγορίες δράστης, διαδικασία, αποδέχτης, αποτέλεσμα
διαδραματίζουμε εκ των πραγμάτων σημασιολογικό ρόλο σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα. Επιπλέον, προσφέρει ένα μοντέλο για την απεικόνιση των σχέσεων αλληλεξάρτησης αυτών των αναπαραστάσεων σε διαφορετικά επίπεδα. Σε λεπτομερέστερη ανάλυση, οι έννοιες αποτυπώνονται σε δυναμικά δίκτυα και ως ορισμοί που τις συνδέουν με άλλες συσχετιζόμενες έννοιες μέσω ενός κλειστού καταλόγου σημασιολογικών σχέσεων που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος. Όλοι οι ορισμοί ακολουθούν επίσης ένα πρότυπο της κάθε κατηγορίας, η οποία περιορίζει τα στοιχεία ορισμού που θα συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, η δήλωση ορισμού της έννοιας λιμενοβραχίωνας βασίζεται στον αριθμό και στο είδος των εννοιολογικών σχέσεων που έχουν καθοριστεί για το πρότυπο της κατηγορίας σκληρή κατασκευή προστασίας της παρακτικής ζώνης. Όλες οι παρατασσόμενες έννοιες του λιμενοβραχίωνα χρησιμοποιούν το ίδιο πρότυπο. Ως λειτουργικές οντότητες που έχουν τον ρόλο του δράστη, όλες οι σκληρές κατασκευές προστασίας παρακτικής ζώνης χρειάζονται τις εξής πληροφορίες για τη συνολική περιγραφή τους. Πρώτον, τη σχέση is-a που αποδεικνύει ότι ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Δεύτερον, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες. Τρίτον, την τοποθεσία τους, επειδή ένας λιμενοβραχίωνας δεν είναι λιμενοβραχίωνας εάν δεν είναι τοποθετημένος στη θάλασσα. Και τέταρτον, το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται. Οι ορισμοί συμπληρώνονται με άλλους γλωσσολογικούς πόρους, όπως κειμενικά συγκείμενα και συμπαραθέσεις quick, λέξεις κλειδιά σε συγκείμενο, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης του τομέα. Στον πίνακα, για παράδειγμα, η έννοια λιμενοβραχίωνας δεν ορίζεται μόνο ως μια κατασκευή προστασίας παρακτικής ζώνης, αλλά συμπεριλαμβάνει και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Τελικά, για κάθε λίμα που συσχετίζεται με το πρώτο ιεραρχικό επίπεδο της αναζητούμενης έννοιας, παρέχονται διαφορετικές πολύγλωσσες ορολογικές επιλογές. Επίσης, στη γνωσιακή βάση ορολογίας μας απεικονίζεται η ορολογική ποικιλότητα. Επομένως, η αναπαράσταση της γνώσης προσφέρεται στους χρήστες μέσω μιας διαπαφής που βασίζεται στις γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων ή infographics. Έτσι, οι χρήστες αποκτούν διαφορετικές διαμορφώσεις των δικτύων περιηγούμενοι από τη μία έννοια στην άλλη. Η κάθε διαμόρφωση εστιάζεται σε μια διεπίπεδη ιεραρχία μιας κεντρικής έννοιας, παίρνοντας διαφορετική μορφή και προσφέροντας μεγάλη ποσότητα αλληλένδετων πληροφοριών ανά λίμα. Η ορολογική συνειδημιοποίηση. Ο περιβαλλοντολογικός τομέας είναι ένα πρόσφατο και πολυεπιστημονικό πεδίο της γνώσης, στο οποίο μπορούν να προκύψουν εύκολα εννοιολογικές υπερκαλύψεις. Πολλοί επιστημονικοί κλάδοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς όρους ή προσεγγίσεις και, επομένως, το σημαίνομενο και τα εννοιολογικά δίκτυα μπορούν να ποικίλουν. Εν τούτης, λόγω της έλλειψης τέλειας αντιστοιχίας μεταξύ όρων και εννοιών ακόμα και σε ειδικές γλώσσες, η συγκειμενοποίηση είναι απαραίτητη και σε γλωσσολογικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, οι έννοιες μπορούν να εκφραστούν μέσω διαφορετικών ονομασιών και να συνεχίσουν να είναι οι ίδιες έννοιες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία συγκειμενοποίηση στο εννοιολογικό επίπεδο, αλλά και ότι οι γλωσσολογικές επιλογές θα καθοριστούν μέσω διαφόρων παραγόντων, όπως η συγκειμενική τομή, το είδος χρήστη ή κατάσταση. Επομένως, η ορολογία θεωρείται μια δυναμική διαδικασία. Περιορισμοί βάση τομέα. Για παράδειγμα, στα αγγλικά η έννοια MUD μπορεί να αποδοθεί είτε ως MUD είτε ως LODGE. Πρόκειται για την ίδια έννοια επειδή και τα δύο έχουν την ίδια σύνθεση, το ίδιο χρώμα κτλ. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλά συνώνυμα. Σε πολλά λεξικά προσφέρονται ως αντίστοιχοι όροι και εμφανίζονται σε κυκλικούς ορισμούς. Εν τούτης, μόνο σε ένα είδος λόγου του τομέα επεξεργασία νερού υπερισχύει SLUDGE αντί για MUD. Ως αποτέλεσμα, με αυτόν τον άλλον τρόπο συγκειμενοποίησης, οι χρήστες καταφέρουν να καλύψουν τις επικοινωνιακές και γνωσιακές ανάγκες τους. Η έννοια MUD δεν δείχνει μόνο μία διαφορετική εννοιοποίηση στον τομέα επεξεργασία νερού, αλλά και μία διαφορετική ονομασία. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στα ελληνικά με την έννοια νερό, η οποία μπορεί να αποδοθεί είτε ως νερό είτε ως είδος σε πολλούς τομείς και σε πολλούς σύνθετους όρους.
Αν και πρόκειται επίσης για την ίδια έννοια, οι δύο όροι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ήμι συνώνυμα, επειδή τουλάχιστον θεωρητικά και σύμφωνα με τις λεξικογραφικές πληροφορίες, ίδρο είναι ο λόγιος όρος του νερού. Ωστόσο, συνεπάρχουν στα ίδια κείμενα, στα ίδια συγκείμενα και στα ίδια είδη πηγών κειμένων σε σχέση με το σώμα κειμένων του εκολεξικών. Αυτό υποδεικνύει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο όρων δεν είναι ούτε σημασιολογική ούτε συνδηλωτική. Μόνο ότι τα αποτελέσματα είναι ανομοιογενή, υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα σύνθετων όρων που σχηματίζονται με τον όρο νερό. Εξάλλου, ανεξαρτήτως είδους κειμένου και γλωσσολογικού μητρώου, η επιλογή μεταξύ των δύο όρων και των σύνθετων όρων που παράγει ο καθένας, ακόμα και η συχνότητά τους, καθορίζονται από τον αριθμό, την ύπαρξη ημί οριστικών άρθρων, την πτώση, την ποσότητα νερού που υποδηλώνεται με κάθε έννοια και βέβαια τον τομέα. Επιπλέον παρατηρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και σημασιολογικές διαφορές, για παράδειγμα μεταξύ των όρων κύκλος του νερού και κύκλος των υδάτων. Ο πρώτος όρος εμφανίζεται στους τομείς υδρολογίας, γεωϋδρολογίας, μετεωρολογίας και υπολογίας, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται μόνο στον τομέα επεξεργασίας νερού και σε άλλους τομείς με τη σημασία ανανέωσης μεγάλων ποσοτήτων νερών. Άλλο παράδειγμα βρίσκεται στα σύνθετα ουσιαστικά. Η έννοια διάβρωση έχει διαφορετικά υποείδη σύμφωνα με τις διαστάσεις της και εξαρτώντας από τον δράστη που την προκαλεί αιωλική υδατινή διάβρωση, τον αποδέκτη ή την τοποθεσία της, παράκτια εδαφική διάβρωση ή το αποτέλεσμα που μπορεί να προκαλέσει αυλοκοτή, χαραδροτική, φιλοειδής, επιφανειακή διάβρωση. Κάποιες από αυτές τις διαστάσεις μπορούν να παραμεριστούν σύμφωνα με το συγκειμενικό τομέα. Για παράδειγμα, εάν έψαγναν οι χρήστες για διάβρωση στο συγκειμενικό τομέα παράκτιες διαδικασίες, θα έπαιρναν την πρωτοτυπική ονομασία παραλιακή διάβρωση. Επίσης, δεν θα έβρισκαν εύκολα κύκλος του νερού στον τομέα επεξεργασία νερού, αλλά κύκλος των υδάτων. Περιορισμοί βάσης χρήσης. Άλλες ορολογικές προτιμήσεις σε σχέση με τους συγκειμενικούς τομείς είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες στις καταστάσεις χρήσης. Για παράδειγμα, υδροπόνο 2, οξυγόνο, ίδρο ή νερό χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τον τομέα. Και οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται στον τομέα μηχανική κατασκευή και επεξεργασία νερού. Όμως, ο όρος υδροπόνο 2, οξυγόνο δεν χρησιμοποιείται ποτέ στον τομέα γεωλογία, ενώ στον τομέα χημεία είναι ο προτιμότερος. Έτσι, το γλωσσικό μητρό παίζει σημαντικό ρόλο και προκαλεί διαφορετικές ορολογικές παραλλαγές, για παράδειγμα γεωγραφικές παραλλαγές και διαφασικές παραλλαγές, όπως οι περιπτώσεις που τα όρια μεταξύ λόγιας και καθομιλουμένης δεν είναι σαφή. Αυτές οι ενδογλωσσικές διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για οποιαδήποτε ομάδα χρηστών. Διασταύρωση των περιορισμών βάσει τομέα και χρήσης. Η διασταύρωση των περιορισμών που βασίζονται στον τομέα και τη χρήση στο εκολέξικο αντικατοπτρίζεται μέσω των λεγόμενων κειμενικών συγκειμένων, τα οποία είναι προσεκτικά επιλεγμένα από πραγματικά κείμενα. Στον πίνακα, τα κειμενικά συγκείμενα έχουν συσχετιστεί με διαφορετικούς συγκειμενικούς τομείς σύμφωνα με τον τρόπο στον οποίο ο όρος νερό εμφανίζεται σε σχέση με άλλες έννοιες που ανήκουν σε συγκεκριμένους τομείς με τον οτυπά γράμμα. Οι χρήστες μπορούν να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η συμπεριφορά της έννοιας νερό διαμέσου τριών διαφορετικών τομέων: μηχανική κατασκευή, γεωλογία, επεξεργασία νερού, με δύο τρόπους. Πρώτον, οι εξειδικευμένες έννοιες που σχετίζονται με το νερό αλλάζουν από έναν τομέα στον άλλο. Δεύτερον, η ονομασία μιας έννοιας μπορεί να αλλάξει επίσης σύμφωνα με αυτό. Αυτές οι σχέσεις γίνονται περισσότερο εμφανείς μέσω γλωσσολογικών δεικτών, όπως, για παράδειγμα, προκαλεί, βρίσκεται, πρόκειται, με αποτέλεσμα να κτλ. Εμφανίζονται με πλάγια γράμματα οι γλωσσολογικοί δείκτες και κάποια παραδείγματα σε κόκκινο. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, τώρα στον τομέα γεωλογίας. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Και στον τομέα επεξεργασίας νερού. Αντικατοπτρίζονται οι καταστάσεις χρήσης μέσω διαφορετικών κειμενικών συγκειμένων
και κάθε γλωσσολογικό μητρό εντός κάθε τομέα. Η χρήση του όρου υδρογόνο 2 οξυγόνο σαφώς υποδηλώνεται από την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου γλωσσικού μητρώου. Κατά αντίθεση, περισσότερα διδακτικά κειμενικά συγκείμενα δείχνουν σαφείς πληροφορίες χάρη στην υψηλότερη πυκνότητα γλωσσολογικών δικτών. Συμπεράσματα. Η ανασυγκειμενοποίηση στο εκολέξικο προσφέρει έναν τρόπο αναπαράστασης της δυναμικής και πολυδιάστατης φύσης των ενίων και των όρων. Από τη μία, η ενιολογική συγκειμενοποίηση αποτελεί εκφύσεως ένα ποιοτικό κριτήριο για την αναπαράσταση των εξειδικευμένων ενίων σύμφωνα με τη λειτουργία του ανθρώπινου νοητικού συστήματος. Επιπλέον, είναι μια ποσοτική λύση για το πρόβλημα της πληροφοριακής υπερφόρτισης, επειδή περιορίζει σημαντικά τις πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με το συγκειμενικό περιβάλλον. Από την άλλη, η ορολογική συγκειμενοποίηση μέσω των περιορισμών της οδηγεί και βοηθάει τους χρήστες να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο όρο για κάθε είδος λόγου, σύμφωνα με τους συγκειμενικούς τομείς και την κατάσταση χρήσης, ειδικά στον περιβαλλοντολογικό τομέα, όπου υπάρχουν πολλές ορολογικές παραλλαγές και σύνθετοι όροι για μία έννοια. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο εξάγονται και επιλέγονται οι όροι από το εξειδικευμένο τομέα κειμένων μας αποτελεί τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική λύση για την αυθονία συνωνύμων της πλούσιας ελληνικής γλώσσας σε μια σύγχρονη γνωσιακή βάση ορολογίας για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.